Καλησπέρα φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι. Είναι Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και ακούτε την εκπομπή «Με χωρίς πατρίδα» μέσα από την αυτοδιαχειριζόμενη συχνότητα της Earth Open, που σε πείσμα των καιρών κρατά ανοιχτά τα μικρόφωνα προς την κοινωνία. Καλώς σας βρίσκουμε. Στα μικρόφωνα βρίσκονται οι δύο απάτριδες, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Ανδρέας Στασινόπουλος. Στην κονσόλα του ήχου, σε μία ακόμα βάρδια αλληλεγγύη, συναντούμε τον Γιάννη Ασημακόπουλο. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον γνώριμο τρόπο, γράφετε ένα, επικεφαλαίο, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045. Κάθε μήνυμα κοστίζει 25 λεπτά του ευρώ και αυτός είναι και παραμένει ο μοναδικός τρόπος χρηματοδότησης του εγχειρήματος του ραδιοφώνου της Earth Open. Η σημερινή είναι η τελευταία εκπομπή για το 2016. Θα επιστρέψουμε στις 13 Ιανουαρίου. Σήμερα, όπως άλλωστε συμβαίνει σχεδόν σε κάθε εβδομάδα που μεσολαβεί, έχουν προκύψει πάμπολα θέματα. Γνωρίζουμε εκ προημίου ότι δεν θα χωρέσουν όλα στον ελάχιστο χρόνο που προσφέρει η μία ραδιοφωνική ώρα. Παρά αυτά, θα τα θέσουμε κατά σειρά σύμφωνα με τη δική μας αξιολόγηση και όσα προλάβουμε. Στην εισαγωγή, δεν γίνεται να προσπεράσουμε ένα ακόμα κύμα τρομοϊστερίας και τρομολαγνίας που κυριαρχεί από άκρη-σ'άκρη στην Ευρώπη μετά τα πανωτά τρομοκρατικά χτυπήματα του ISIS ή άλλων ισλαμοφασιστικών παρακλαδιών που αναλαμβάνουν την ευθύνη. Αν θέλουμε όμως να είμαστε συνεπείς όταν μιλάμε για αθώα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για τους νεκρούς του Βερολίνου, αλλά και για τους νεκρούς στο Χαλέπι. Μόνο χτες σκοτώθηκαν 88 άμαχοι. Για τους νεκρούς στο Ιράκ, μόνο χτες από μία έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώθηκαν 38 πολίτες. Για όλους τους νεκρούς στην Ιεμένη, στο Αφγανιστάν και όπου αλλού η υπεριαλιστική πολεμική μηχανία αναζητά καινούρια καύσιμα. Από ό,τι φαίνεται όμως για τα πολιτισμένα μέσα ενημέρωσης της Ευρώπης, οι ειδήσεις που δεν αφορούν Ευρωπαίους πολίτες περνούν στα ψηλά γράμματα. Το να πεθαίνει κανείς στο Χαλέπι δεν έχει την ίδια αξία στο χρηματιστήριο των ειδήσεων με το να αφήνει την τελευταία του πνοή στο Βερολίνο. Μάλιασε η γλώσσα μας από τούτη εδώ την εκπομπή να λέμε ξανά και ξανά τα αυτονόητα. Αν θέλουμε πραγματικά να ερμηνεύσουμε την τρέλα της εποχής που ζούμε, οφείλουμε να δούμε κατάματα εκείνο που διαδραματίζεται δίπλα μας. Μόνο αν κατανοήσουμε τα αίτια, ίσως ανακαλύψουμε και τη λύση. Και τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν σε όλους εκείνους που δημιούργησαν, εκπαίδευσαν και εξόπλισαν το ISIS, σε όλους τους καπιταλιστές και εμπόρους όπλων που πλουτίζουν με κάθε καινούριο πόλεμο, σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες που χρηματοδότησαν, συμπαραστάθηκαν και πούλησαν όπλα στους τζιχαντιστές. Τα κροκοδίλια δάκρυα των ηγετών της Γαλλίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας ή άλλων χωρών μας αφήνουν παγερά αδιάφορους. Είναι εξίσου ένοχοι με τους φανατικούς που ζώνονται με εκρηκτικά και ανατινάζονται. Είναι εξίσου ένοχοι με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα. Δημιούργησαν ένα κτίνος και θωράκισαν την Ευρώπη, νομίζοντας ότι αυτό το κτίνος θα κρατηθεί εκτός. Όμως το ISIS ιτήθηκε και τα απομεινάρια του θα σκορπισούν στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Γι' αυτό πριν συνηθίσουμε δίπλα στα λαμπιόνια να βλέπουμε εκρήξεις, οι ίδιοι οι λαοί οφείλουν να αντιδράσουν για τα εγκλήματα που συμβαίνουν στη Συρία και όχι μόνο. Στη δική μας χώρα ο ίδιος ο πόλεμος δεν έχει φτάσει ακόμα, αλλά εκείνο που περισσεύει είναι η απόλυτη δυστυχία. Οι υποτιθέμενες γιορτινές ημέρες, οι Άγιες εισαγωγικά που κατά τους χριστιανούς γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, βρίσκουν εκατομμύρια συνανθρώπων μας πλήρως εξαθλειωμένους, εντελώς απογοητευμένους, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε ακόμα στις βασικές ανάγκες ένδυσης, θέρμανσης και διατροφής. Τα επίσημα στοιχεία που όλοι μας μεταξύ μας γνωρίζουμε ότι φέρνουν στο φως μόνο μικρό μέρος της αλήθειας, μιλούν για άνω του 1 εκατομμυρίου καταγεγραμμένους άνεργους, οι περισσότεροι των οποίων είναι μακροχρόνια άνεργοι. Η ίδια υπουργός Αχτσιόγλου μίλησε για περισσότερους από 125.000 εργαζόμενους που αμείβονται με λιγότερο από 100 ευρώ μηνιαίως. Τούτοι δηλαδή δεν λογίζονται για άνεργοι. Ενώ κανένας δεν μπορεί να πει με ακρίβεια τον αριθμό των απλήρωτων μισθωτών σκλάβων, των ημιαπασχολούμενων, των περιστασιακά εργαζόμενων και των ανασφάλιστων. Είναι πια ξεκάθαρο ότι οι καπιταλιστές παίζουν μπάλα μόνοι τους με το εργατικό κίνημα ανήμπορο να αντιδράσει. Αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε, τότε οι υπάρχουσες συνθήκες εργασίας μπορούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν μεσαιωνικές. Θα δουλεύεις για ένα ψίχουλο, χωρίς ασφάλιση, όσες ώρες γουστάρουν οι εργοδότες, ενώ αν δεν σου αρέσουν αυτές οι προϋποθέσεις, μείνε σπίτι σου.
Κάποιος άλλος πρόθυμος από τη στρατιά των ανέργων θα δεχτεί να πιάσει το κουπί της γαλέρας. Έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Με γαλέρες και πιο συγκεκριμένα δημοσιογραφικές γαλέρες. Είτε διοικούνται από δεξιά είτε από αριστερά αφεντικά. Άλλωστε όλα τα αφεντικά έχουν την ίδια μούρη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα περάσουμε στους σημερινούς μας καλεσμένους. Είμαστε τσούρμο ανέμικο σε μια φρικτή γαλέρα που πάνω της ο θάνατος με την αργά φερίζει. Πότε διαυγή ορίζοντα η αυγή δεν έχει δείξει. Στο βρωμικό κατάστρωμα πάντα η φρουρά ουρλιάζει. Τις μέρες μας τις κλέβουνε σε βρωμερά σανίδια. Είμαστε δούλοι ασθενικοί, δεν μένει αλυσίδα. Φεγγάρι πάνω απ' τη θάλασσα, στον ουρανό τα στέλνια. Μα πάνω απ' τα φώτα μας, πριν θυμόπαινε. Αγγέλες δούλων ξεσαρκών, κοπήλα που φωτώντας την αλυσίδα σου αν δε σπάς, πάνω στο κουπί πεθαίνεις. Γέλες δούλων ξέσαρκων κοπηλατούν βογκώντας. Την αλυσίδα σου αν δε σπάς, πάνω στο κουπί πεθαίνεις. Συγκλονιστική στίχη από τη γαλέρα του Θάνου Ανεστόπουλου. Καλωσορίζουμε την Μαρία Κωνσταντοπούλου και τον Δημοσθένη Χριστόπουλο, δημοσιογράφους που δεν χρειάστηκε να σπάσουν τις αλυσίδες, γιατί πολύ απλά αρνήθηκαν να τις φορέσουν και με δημόσιες τοποθετήσεις γνωστοποίησαν τις επικρατούσες συνθήκες γαλέρας που ισχύουν σε ούκο λίγα μέσα ενημέρωσης. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας και από μένα. Εμείς παρότι δεν είμαστε δημοσιογράφοι,
Στεκόμαστε δίπλα σε όσους υψώνουν ανάστημα απέναντι στη στιγνή εκμετάλλευση και αυτό ακριβώς πράξατε εσείς. Θα θέλαμε σήμερα να πλατιάσουμε τη συζήτηση και να μείνουμε ελάχιστα στο Βαξεβάνι και το ντοκουμέντο, όμως πρέπει να ξεκινήσουμε από το ειδικό για να φτάσουμε στο γενικό. Λοιπόν, Μαρία, επιγραμματικά, για κάποιον τυχόν ακροατή που δεν γνωρίζει, πες μας τι συνέβη όταν πήγες για συνέντευξη στην καινούργια εφημερίδα ντοκουμέντο του αριστερού εργοδότη Βαξεβάνι. Νομίζω πια λίγοι δεν γνωρίζουν, την έχουμε επαναλάβει πολλές φορές από την ΕΡΤ Open που υποστήριξε όλη αυτή την κίνησή μου, αυτή την πρωτοβουλία που πήρα να καταθέσω, να πω δημόσια την εμπειρία μου. Πριν λίγες ημέρες λοιπόν πήγα στη νέα εφημερίδα του Κώστα Βαξεβάνη, συγκεκριμένα στον όμιλο να πούμε του Βαξεβάνη Καλογρίτσα. Ο Βαξεβάνης είναι ο διευθυντής, ο Καλογρίτσας είναι ο χρηματοδότης του συγκεκριμένου ομίλου. Όχι για την εφημερίδα για να είμαστε ακριβείς, για το καινούργιο site που θα έβγαινε μέσα στο Δεκέμβριο, τελικά έχει βγει περίπου μία εβδομάδα. Λοιπόν, το ραντεβού ήταν για να δούμε αν με ενδιαφέρει να δεχτώ την πρόταση σχετικά με το site το οποίο θα έβγαινε στον αέρα, ένα νέο δυναμικό site που θα υποστήριζε φυσικά και τη συγκεκριμένη κυριακάτικη εφημερίδα. Η πρόταση ήταν καθημερινής δουλειάς, 8-9 ώρες, 8 τυπικά, αλλά φροντίσαν υπεύθυνοι να μας πούνε ότι το 8ωρο σε αυτές τις δουλειές δεν είναι τυπικό. Δεν είμαστε δημόσιοι πάλι που μόλις λήξουν οι 8 ώρες πρέπει να σηκωθούμε να χτυπήσουμε την κάρτα μας και να φύγουμε. Οπότε λίγο πριν τις 8 ώρες και λίγο μετά τις 8, περίπου 9, να τις πούμε έτσι κατά μέσον όρο, θα πρέπει να βρισκόμασταν Δευτέρα Παρασκευή στο συγκεκριμένο site. Οι πρωινές βάρδιες θα ξεκινούσαν περίπου στις 6 το πρωί και αυτός που θα ήταν το βράδυ θα τελείωνε περίπου στις 12, στην καλύτερη περίπτωση, βέβαια αν υπήρχαν έκτακτα γεγονότα, γιατί δυστυχώς η εφημερίδα δεν μπορούσε να καλύψει και νυχτερινή βάρδια που θα ξεκινούσε μετά τα μεσάνυχτα. Θα έπρεπε ο τελευταίος της βραδινής βάρδιας να έμενε μία ώρα τουλάχιστον, ανάλογα πάντα με την επικαιρότητα. Βέβαια ο βραδινός θα είχε και την υποχρέωση, λίγο πιο ανοιχτή βέβαια, αλλά μάλλον θα ήταν κλειστή αυτή η υποχρέωση, επιστρέφοντας στο σπίτι του να μείνει άλλη μία ώρα στον υπολογιστή του, να δει τι τρέχει και να ανεβάσει και από το λάπτοπ του σπιτιού του κάποιες ειδήσεις που ίσως παίζουν εκείνη την ώρα. Η πρόταση αυτή δυστυχώς συνοδεύτηκε με το ποσό το φοβερό των 330 ευρώ κάθαρα. Η πρόταση βέβαια οικονομική ήταν 600 ευρώ μεικτά με μπλοκάκι, συγκεκριμένα με το δελτίο παροχής υπηρεσιών, να το πούμε και τυπικά, όπου σύμφωνα με την ασφάλιση που έπρεπε να κάνουμε και τις κρατήσεις φορολογικές θα μας μένανε καθαρά 330 ευρώ. Οπότε, για να τα πούμε έτσι, να μην μπερδέψουμε το κοινό μας, μιλάμε για πενθήμερη εργασία, τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα, 8 με 9 ώρες, 330 ευρώ και η υποχρέωση μας επίσης θα ήταν 1 έως 2 Σαββατοκύριακα το μήνα, ανάλογα πώς θα τρέχαν οι βάρδιες, όπου αυτά τα Σαββατοκύριακα δεν διευκρινίστηκε αν θα τα πληρωθούμε. Όπως γνωρίζουμε, η Σαββατιάτικη αμοιβή σε πολλές εταιρείες είναι με ερωτηματικό. Ρωτήσαμε αν αυτό αντικατασταθεί με ρεπό, δεν ήξερε κάποιος να μας πει κάτι. Και το χειρότερο στην ιστορία ήταν ότι εμείς που δεν είχαμε, γιατί δεν αφορά αυτή η πρόταση, θα ήθελα να πω μόνο εμένα, αφορούσε μια ομάδα δημοσιογράφων που θα στελεχώνανε το συγκεκριμένο site, θα έπρεπε να ήμασταν υποχρεωμένοι να βγάλουμε να εκδώσουμε το μπλοκάκι, να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία στο οικονομικό έτος 2016, δηλαδή μες στο Δεκέμβριο, για τις τελευταίες 15 μέρες που απομένουν. Ζητήσαμε όλοι αν μπορούμε τουλάχιστον να πάμε στην επόμενη χρονιά, γιατί δεν είναι εύκολο, όπως πολλοί γνωρίζουν, να βγάλεις μπλοκάκι, είναι αρκετά τα κόστη, είναι δυσβάσταχτο ειδικά στην εποχή μας να το διατηρείς. Ήδη 100.000 φορολογούμενοι που και κάτοχοι των μπλοκακίων προσπαθούν μέχρι τέλος του 2016 να το καταργήσουν, γιατί υπάρχουν τέλη επιτιδεύματος, γιατί με τη νέα χρονιά ο νόμος Κατρούγκαλου αλλάζει εντελώς τη διαδικασία, οπότε για πολλούς προκαλεί ανασφάλεια και το καλύτερο που έχουν να κάνουν αυτοί που το έχουν διατηρήσει ως δυσβάσταχτο αυτό το είδος πληρωμής, φροντίζουν να το κλείσουν. Βέβαια ο κύριος Βαξεβάνης και όλοι οι υπεύθυνοι, οι οικονομικοί υπεύθυνοι της συγκεκριμένης εταιρείας μας είπαν ότι με τον κύριο Βαξεβάνη δεν μιλήσαμε για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Απλώς με τον λογιστή και με την υπεύθυνη του site μας έλεγε ότι μετέφεραν την επιθυμία του κύριου Βαξεβάνη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τρόπο πληρωμής προς εμάς, δηλαδή. Μάλιστα. Το δελτίο παροχής. Μάλιστα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Μετά ακολούθησε η δημόσια τοποθέτησή σου για τις συνθήκες που συνάντησες εκεί
Και η κίνησή σου ουσιαστικά να σπάσεις την ομερτά και να γνωστοποιήσεις δίχως εμπάθεια τις συνθήκες εργασίας που σου προτάθηκαν. Μάλιστα αυτή η κίνηση είναι σπάνια και από τη δική μας πλευρά οφείλουμε να κάνουμε οτιδήποτε για να μην ατονίσει το συγκεκριμένο θέμα. Οι ίδιες συνθήκες, ή μπορεί και χειρότερες, βέβαια κυριαρχούν και σε πάρα πολλά άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια της συζήτησης σε αυτά. Το τι ακολούθησε έχει σημασία από την πλευρά του καινούριου εκδότη. Αντί να σιωπήσει και να βρει σαν δικαιολογία ότι οτιδήποτε τώρα αρχίσαμε, ας πούμε, και αν δούμε ότι πάμε καλά σαν εφημερίδα, σαν ντοκουμέντο, θα αυξήσουμε τους μισθούς και άλλες τέτοιες μπαρούφες, ο Βαξεβάνης εξαπέλυσε επίθεση εναντίον σου σε τρία μέτωπα. Το πρώτο είχε ως άξονα ότι ουσιαστικά λειτουργήσε εξ ονόματος κάποιων αντίπαλων συμφερόντων για να χτυπήσεις μια καινούργια εφημερίδα. Εν συνεχεία προσπάθησε να απαξιώσει το επαγγελματικό σου παρελθόν. Και τέλος, αφού είδε ότι και αυτή η τακτική δεν λειτουργεί, σκαρφίστηκε να γράψει επιλέξει ότι, όπως λέει ο Βαξεβάνης, είχα επιλέξει να μην το κάνω, αλλά θα το κάνω. Η κυρία αυτή μας ζήτησε να πληρώνεται μαύρα για να διακόψει επίδομα που έπαιρνε. Αυτά λοιπόν έγραψε ο εκδότης. Για κακή του τύχη όμως, παρόν στη συνέντευξη ήταν και ο Δημοσθένης Χριστόπουλος, ο οποίος επίσης με δημόσια δήλωση επιβεβαίωσε μέχρι και τα σημεία στίξης, όπως είπες, Δημοσθένη, της Μαρίας. Θα ήθελα να τοποθετηθείτε σε όσα έγραψε ο εκδότης και εδώ να κλείσουμε με τον Βαξεβάνη. Δημοσθένη, Μαρία, όποιος θέλει. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι ήμουν και εγώ παρόν στην όλη διαδικασία. Ήμουν ένας από τους υποψήφιους προς εργασία στο συγκεκριμένο μέσο. Όπως έγραψα και στο post κάτω από τα λόγια του Βαξεβάνη, προσπογράφω μέχρι τελεία σε αυτό που λέει η Μαρία στην καταγγελία της. Θέλω να διευκρινίσω ότι κατά τη διάρκεια του στησίμα στο site, της πρώτης, ας πούμε, συνάντησης των εργαζομένων, ήμασταν κάποιοι άνθρωποι που είχαμε συνεννοηθεί να πάμε και να κάνω και μια παρένθεση. Ο τρόπος που οι υπεύθυνοι του site μας διευκρίνησαν τα λεφτά που θα παίρνουμε ήταν λίγο μιχλώδης εξ αρχής. Δηλαδή, ας πούμε, τα ακριβή λόγια τους, όχι μόνο σε εμάς τους δύο, αλλά και σε όλους τους υποψήφιους εργαζόμενους εκεί, ήταν πως τα λεφτά που θα παίρνουμε θα είναι 480 καθαρά και όχι 330, όπως προέκυψε στη συνέχεια, διότι δεν ανέφεραν τη λεπτομέρεια ότι πρέπει να βάζουμε εμείς ασφάλιση, ας πούμε. Κάτι το οποίο προέκυψε μέσα από δικιά μας έρευνα και για το πώς λειτουργεί το καθεστώς του μπλοκ, του μπλοκακίου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των εργαζομένων του site, κάποιοι άνθρωποι είπαμε ότι με δεδομένο πως εμείς έχουμε δώσει το OK για ένα μισθό του ύψους των 380 ευρώ καθαρά και όχι των 330, άρα μάλλον έχει γίνει κάποια παρεξήγηση, ας πούμε, με δεδομένο πως αυτά που προκύπτουν είναι πως θα παίρνουμε 330 ευρώ, είπαμε ότι πρέπει να γίνει επιτόπου μια αύξηση ώστε να πάμε στα 380, όπως έχουμε αρχικά συμφωνήσει. Είχαμε πει εξ αρχής ότι αν αρνηθούν αυτό το πράγμα και τα λεφτά είναι 330, θα πούμε ότι άμα είναι 330 ευρώ ο καθαρός μισθός, τότε θα δουλεύουμε 8 ώρες, θα δουλεύουμε λιγότερο. Και κάπου εκεί μπλόκαρε το όλο πράγμα και κάποιοι αποχωρήσαμε, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ και η Μαρία, αποχώρησαν και άλλα άτομα από τη διαδικασία. Συνεπώς, όταν έγινε στη συνέχεια το όλο θέμα με το κείμενο καταγγελίας της Μαρίας και τις διαδικασίες μέσα στις οποίες οχυρίστηκε η ομάδα Βαξεβάνη και ο ίδιος ο Βαξεβάνης, ήταν καταρχήν μάλλον αναμενόμενο ότι το βάρος θα πέσει πάνω στη Μαρία, όμως αυτό που δεν μπορούσε να υπολογίσει ο Βαξεβάνης είναι ότι παρόντι στη διαδικασία ήμασταν και άλλοι άνθρωποι. Όταν ο Βαξεβάνης λοιπόν έγραψε στο Facebook του, συνοδευόμενο επίσης από διάφορες υπόνοιες, πως όλες αυτές οι καταγγελίες είναι βαλτές, είναι από τρόλ, ας πούμε, τα οποία προσπαθούν να κάνουν κακό στο Βαξεβάνη επειδή είναι πολιτικός αντίπαλός τους, και έγραψε και το συγκεκριμένο ψέμα που αναφέρθηκε πριν, ας πούμε, ότι η συγκεκριμένη κυρία ενώντας τη Μαρία μας ζήτησε να παίρνει μαύρα για να μην σκοπούν επιδόματα. Εγώ το διάβασα αυτό, είπα στη Μαρία ότι θα πω και θα απαντήσω, παρά το γεγονός ότι διάφοροι και συνάδελφοι και κοντινοί μου άνθρωποι, ας πούμε, μου είπαν πως καλό είναι να μην βγαίνω τόσο μπροστά, γιατί δημιουργούνται μαύρες λύσεις στις οποίες χωνόμαστε και τα λοιπά, με τέτοιες, ας πούμε, δημόσιες, τέλος πάντων, κινήσεις. Εγώ μπήκα κάτω από το πόσο Βαξεβάνη και συγκεκριμένα μπήκα γιατί δεν θεωρώ ότι το αν θα είμαστε άνεργοι ή θα είμαστε εργαζόμενοι, ας πούμε, κρίνεται τόσο πολύ από το ποια είναι η στάση μας. Στην τελική υπάρχουν άπειροι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι και δεν μίλησαν ποτέ, άρα δεν είναι στοιχείο, ας πούμε, που καθορίζει τις όρους και τις συνθήκες στις οποίες δουλεύεις, το αν βγαίνεις μπροστά.
Και είπα ότι εντάξει, εγώ θα βγω μπροστά, θα μιλήσω, ας πούμε. Μπήκα κάτω από το πόσο βαξεβάνει, είπα την αλήθεια, είπα ότι... Ουσιαστικά κατέριψες όλες τις... Ναι, ναι. Και μάλιστα επειδή αυτή η συζήτηση, ας πούμε, επειδή ο Βαξεβάνης άργησε να απαντήσει, από το κείμενο της καταγγελίας της Μαρίας μέχρι την πρώτη δημόσια επίσημη απάντησή του μεσολάβησαν κάποιες μέρες και η πρώτη επίσημη απάντησή του ανέφερε ότι όλα αυτά είναι ψέματα και ότι υπάρχουν, δεν υπάρχουν μπλοκάκια μέσα στην επιχείρηση και ότι όλοι βρίσκονται το μισθολόγιο. Να πούμε και αυτό, ότι αν σήμερα μέσα στην εταιρεία δεν υπάρχει κανείς που να μείνει μπλοκάκι και όλοι είναι μισθολόγιο και αν αυτό μπορεί να το αποδείξει κάπως ο Βαξεβάνης, αυτό, το μοναδικό πράγμα που αποδεικνύει, αν το αποδείξει, ότι όλοι είναι μισθολόγιο, το μοναδικό που αποδεικνύει είναι η κατάσταση που επικρατεί στην εταιρεία σήμερα, μετά από όλο αυτό το πανικό που έχει γίνει. Άρα ένα ακόμα θετικό που προέκυψε από την δημόσια τοποθέτηση της Μαρίας. Από τη δική σας εμπειρία, πόσο διαφορετικές είναι οι συνθήκες εργασίας στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης από εκείνες που αντιμετωπίσατε στον ντοκουμέντο? Και επίσης, Μαρία, δεν τοποθετήθηκες πριν. Να επαναλάβεις το ερώτημα. Είναι οι άξονες επίθεσης που σου ασκήθηκαν εκ μέρους του Βαξεβάνη. Γιατί είναι θλιβερός ο τρόπος που απευθύνθηκε. Δυστυχώς, σαν να σε κάνει κάποιος να μην θέλεις να πεις την αλήθεια σου, να πεις ελεύθερα τη γνώμη σου. Εγώ δεν είπα ούτε κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο. Στην προσωπική σελίδα μου στο διαδίκτυο, στο Facebook συγκεκριμένα, έγραψα αυτό το περιστατικό που βίωσα και μάλιστα το ξεκίνησα με το τίτλο, να το πω έτσι, «Προσωπική μαρτυρία». Δεν κατανόμασα ανθρώπους, δεν είπα υπερβολές, είπα ακριβώς αυτό που έγινε. Μετά από δύο μέρες δέχτηκα αυτή την άσχημη επίθεση, πάλι μέσα από τη σελίδα του και την προσωπική του σελίδα στο διαδίκτυο, μέσω Facebook, την υπέγραφος «Καπετάνιος Γαλέρας». Και από εκεί και ύστερα έλεγε ότι το μόνο που κερδίζω εγώ από όλη αυτή τη διαδικασία είναι να γίνω ένα κολό εδώ στο χώρο και μία λέρα σε γαλέρα. Νομίζω, δεν θέλω να πω εγώ πάντως παραπάνω πράγματα, αλλά τίποτα δεν με κάνει να μετανιώσω για την κίνηση αυτή που έκανα. Καταρχήν για τον εαυτό μου, για την αλήθεια μου, γιατί είναι μία διαδικασία την οποία τη ζω πάρα πολύ καιρό. Είμαι, όπως είπα, αρκετά χρόνια άνεργη. Ένιωσα μία μικρή αισιοδοξία ότι ίσως μέσα από αυτή τη δουλειά που ήταν καινούρια και φυσικά από συνάδελφο όπως είναι ο Κώστας Βαξεβάνης, νόμιζα ότι θα ήταν πιο κοντά οι συνθήκες προς τους εργαζομένους και του ίδιου και εμείς να μπούμε σε ένα περιβάλλον που θα νιώθουμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, γιατί πολλοί, όπως γνωρίζουμε, δημιουργούν διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι εφημερίδες, είναι περιοδικά, είναι sites, τα οποία προέρχονται μάλλον από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μέσα στο χώρο και δεν γνωρίζουν καλά. Ο Κώστας Βαξεβάνης είναι μέσα στο χώρο πολλά χρόνια, γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια και από εκεί και ύστερα πήγε να δημιουργήσει μια ομάδα για το site του, η οποία δυστυχώς δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε να ήταν. Και προφανώς δεν περίμενε ότι μία δημοσιογράφος υποψήφια θα καθίσει να καταγγείλει με αυτόν τον τρόπο, με την αλήθεια της, αυτό το σκηνικό που έγινε. Από εκεί και ύστερα δεν μπορώ να πω ότι δεν με στεναχωρεί πραγματικά ο τρόπος που έγινε δημόσια. Βέβαια είναι τόσο πολύ η αποδοχή όλων αυτών, όχι μόνο από το χώρο μας, στις δημοσιογραφίες που είπαν μπράβο, μίλησες, έπρεπε να τα πεις, και το καλό είναι ότι μήπως μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να αρχίσουν να καταθέτουν αυτά που βιώνουν σε πολλούς χώρους, γιατί η ανασφάλιστη εργασία, το μπλοκάκι, οι δύσκολες συνθήκες εργασίας, το ωράριο που δεν υπάρχει, η μαύρη εργασία, η απλήρωτη πολλές φορές, τα έναντι που δίνουν πολλές εταιρείες για πολλούς μήνες να είσαι απλήρωτος. Όλα αυτά τα συζητάμε μεταξύ μας, αλλά δεν υπάρχουν οι καταθέσεις, δεν υπάρχουν οι καταγγελίες. Εγώ σκέφτηκα ότι ίσως μέσα από αυτή την ιστορία δεν υπάρχει κάτι προσωπικό με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με τον Κώστα Βαξεβάνη. Το περιστατικό που συνέβη στην εταιρεία του και στην εφημερίδα του ήθελα να καταθέσω και μέχρι εκεί. Τίποτα παραπάνω. Για να δούμε τώρα, να προσθέσω σε αυτό που ρώτησε η Μαρία για τις συνθήκες εργασίας στα παραπλήσια, στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, αν είναι ίδιες διαφορετικές με το ντοκουμέντο, και επίσης αναρωτιόμαστε εμείς υπό τις παρούσες συνθήκες, τις μεσαιωνικές όπως τις χαρακτηρίσαμε πιο πριν, ποιες είναι οι πιθανότητες να ασκηθεί αμερόληπτα και ελεύθερα η δημοσιογραφία? Καταρχήν να πιαστώ από κάτι που είπε η Μαρία πριν και να διαχωρίσω λίγο την άποψή μου. Επειδή η Μαρία ανέφερε ότι ο Βαξεβάνης είναι συνάδελφος. Κατά την άποψή μου, ο Βαξεβάνης δεν είναι συνάδελφος.
Και ένας από τους λόγους, μία από τις λογικές που επικρατούν μέσα στον χώρο των ΜΜΕ, ότι όλοι όσοι είναι δημοσιογράφοι είναι απαραίτητα και συνάδελφοι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σπάσει. Δεν είμαστε όλοι συνάδελφοι. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει για να πωλεί κόσμο, να ανεβάζει και να κατεβάζει μισθούς, να καθορίζει τρόπους πληρωμής για το αν θα πληρώνεσαι με μπλοκάκι, αν θα πληρώνεσαι με μαύρη, αν θα πληρώνεσαι μισθολόγιο, ας πούμε. Ένας εργοδότης, με απλά λόγια, με μία λέξη, δεν είναι συνάδελφος ούτε με μένα, ούτε με τη Μαρία, ούτε με οποιονδήποτε πουλάει την εργατική του δύναμη προκειμένου να ζήσει και ζει από αυτά που, από τη δουλειά που κάνει. Και πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή με το παραμύθι, το οποίο ανθεί πάρα πολύ μέσα στα μίντια, ότι είμαστε όλοι δημοσιογράφοι και ως όλοι που είμαστε δημοσιογράφοι, όλοι μαζί έχουμε έκοινο συμφέρον. Δεν έχουμε έκοινο συμφέρον. Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέει ο Δημοσθένης. Συνάδελφος ήταν μέχρι που, ίσως, αν ήταν συνάδελφος, μέχρι που βγήκε το ντοκουμέντο. Από εκεί και ύστερα μπήκε πραγματικά σε άλλη διαδικασία και την βιώσαμε εμείς άμεσα, γιατί η εφημερίδα είναι μόλις λίγες εβδομάδες στην κυκλοφορία. Οπότε όντως αυτός ο διαχωρισμός πια, γιατί κάποιοι πρώην συνάδελφοι θέλουν να οριστούν τώρα και εκδότες και χρηματοδότες και διευθυντές και οτιδήποτε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο Δημοσθένης. Κατά δεύτερον. Όντως, οι συνθήκες εργασίας που μας περιέγραψαν ότι θα επικρατούν στο site ντοκουμέντο δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Μέσα στα site, μέσα στα portal, τέτοιες συνθήκες εργασίας επικρατούν. Γενικότερα πάντως, πρέπει να πούμε ότι αυτές οι συνθήκες εργασίας δεν είναι ούτε προνόμιο των media. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που γενικά το να δουλεύει κάποιος πάρα πολύ, να πληρώνεται πάρα πολύ λίγο, να καταπατώνται εργασιακά δικαιώματα κτλ. Είναι το σύνηθες φαινόμενο. Ωστόσο, αυτό είναι το σύνηθες φαινόμενο των τελευταίων 6 χρόνων, των λεγόμενων χρόνων της οικονομικής κρίσης. Στο ίντερνετ, στα ιντερνετικά media, αυτό είναι κάτι που ίσχυε ανέκαθεν. Ίσχυε τα τελευταία 10-15 χρόνια που αναπτύσσεται το ίντερνετ. Πάντα αυτές ήταν οι συνθήκες εργασίας και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια κανονικότητα σε όλο αυτό. Αφού έτσι είναι, ας πούμε, δηλαδή οι άλλοι κλάδοι μπορούν να έχουν ένα μέτρο σύγκρισης σε σχέση με το παρελθόν και μπορούν να κατανοούν την αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που ίσχυαν κάποτε, τα οποία θεωρούνταν κανονικά, και αυτά που ισχύουν τώρα, τα οποία είναι στήρα εκμετάλλευση, ας πούμε. Οι εργαζόμενοι στο ίντερνετ δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, γιατί πάντα ζούσαν σε αυτή τη συνθήκη. Και αυτή η συνθήκη θεωρείται κανονική μέσα στο ίντερνετ και θεωρείται κανονική εδώ και 15 χρόνια περίπου. Το ίντερνετ, όταν πρώτο ξεκίνησε στην Ελλάδα, και γενικότερα, αλλά ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, υπήρξε ένα παραπέδι των media. Τα βασικά media ήταν οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις, αυτά ήταν τα βασικά media. Το ίντερνετ ήταν ένα παραπέδι όλων αυτών. Και χαμηλότερης, ας πούμε, εμβέλειας από όλα αυτά, γιατί πριν, όταν πρώτο ξεκίνησε το ίντερνετ, ο κόσμος εφημερίδες διάβαζε, δεν διάβαζε ιστοσελίδες. Με τα χρόνια το ίντερνετ γιγαντώθηκε, τα έσοδα των εργοδοτών στα media προέκυπταν από αυτό, κατά βάση. Παρ' όλα αυτά, η εργασία σε αυτό παρέμεινε το ίδιο υποτιμημένη. Παρέμεινε το ίδιο υποτιμημένη καταρχήν, διότι δεν άλλαξε ένα χαρακτηριστικό του, το οποίο ήταν η αναπαραγωγή της πληροφορίας και όχι η παραγωγή της. Η παραγωγή της πληροφορίας συνεχίζει να υπάρχει σε άλλα μέσα, στην εφημερίδα, στα κανάλια, στα περιοδικά. Εκεί παράγεται πληροφορία, παράγεται πρωτογενής πληροφορία. Το ίντερνετ, ακριβώς επειδή είναι ένα μέσο το οποίο λειτουργεί με τα συνεχόμενα κλικ, με την ροή ειδήσεων και όλα αυτά, ας πούμε, δεν υπάρχει ο χρόνος για να παραχθεί πληροφορία. Άρα δεν κάνει ακριβώς, δεν είναι ακριβώς δημοσιογραφία αυτό που γίνεται μέσα στο ίντερνετ. Είναι μια υποτιμημένη κατάσταση εργασίας, η οποία όμως πληρώνει πάρα πολύ καλά τα αφεντικά, και ακριβώς επειδή είναι υποτιμημένη ως προς το περιεχόμενό της, υπάρχει το περιθώριο να υποτιμάται ακόμα παραπάνω η εργασία του κόσμου που δουλεύει εκεί. Πριν από εμάς και την ιστορία με το ντοκουμέντο, υπήρξε μια άλλη ιστορία στο Press Project. Στο Press Project, κάποιοι εργαζόμενοι βγήκαν μπροστά, κάνανε απεργία για πάρα πολύ καιρό. Άνοιξε ένας διάλογος, στη δικιά μου, με βάση τις δικές μου εμπειρίες και τις προσωπικές αντιλήψεις, αυτό που έγινε στο Press Project ήταν μια τομή στον χώρο του ίντερνετ, στον χώρο των εργασιακών συνθήκων στο ίντερνετ. Αυτό ήταν το περιστατικό που έσπασε τη συνένεση. Ήταν οι πρώτοι εργαζόμενοι που βγήκαν και μίλησαν ανοιχτά εναντίον των εργοδοτών. Και μάλιστα σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παύλο Κυρκασίδη από το Press Project, ο οποίος μιμήθηκε το παράδειγμα της Μαρίας. Και έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο. Πολύ μακροσκελές με πολλές λεπτομέρειες. Θα μας τα πει ο ίδιος παρακάτω. Να προχωρήσουμε.
Η επιστολή της Μαρίας έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Δημοσιοποιήθηκε ακόμα και από φιλελεύθερα site, η αλήθεια είναι, για τους δικούς τους βέβαια λόγους και όχι γιατί τους πήρε ο πόνος για όσα αναφέρθηκαν. Μάλιστα προκάλεσε και πόλεμο δηλώσεων και μηνύσεων ανάμεσα σε ιδιοκτήτες μέσων. Από ό,τι φαίνεται στον κόσμο της δημοσιογραφίας, κάθε εκδότης κρατά στο σεντούκι άπλυτα για τον ανταγωνιστή του, τα οποία άπλυτα ανασύρει όταν ξεσπά ένα θέμα. Είναι τελικά τόσο διαπλεκόμενος και βρώμικος αυτός ο τόπος που καλείστε να κάνετε τη δουλειά σας, όσο φαίνεται σε εμάς τους απ' έξω? Ναι, είναι τόσο διαπλεκόμενος. Καρχάς, ακούμε, ναι. Είναι τόσο διαπλεκόμενος όντως, και μάλιστα πολλές φορές είναι διαπλεκόμενος χωρίς καν να έχει προηγηθεί και μια διαδικασία που θα το κάνει διαπλεκόμενο. Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, ακριβώς επειδή υπάρχουν πάντα οικονομικά συμφέροντα πίσω από όλο αυτό το πράγμα και υπάρχει ένα πλέγμα οικονομικών συμφερόντων και ανταγωνισμών, αυτό που λέμε ότι η δημοσιογραφία, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο ελέγχει την εξουσία, είναι κάτι το οποίο καταρρύπτεται στην πράξη ακριβώς λόγω όλων αυτών των εσωτερικών ανταγωνισμών. Πολλές φορές βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο που για να υπάρξει διαπλεκόμενη δημοσιογραφία δεν χρειάζεται καν να υπάρξει μια διαδικασία κατασκευής της. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι, ακριβώς επειδή ζούμε σε περιόδους οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από κανένα εργασιακό δικαίωμα, όποιος θέλει απολύει, όποτε θέλει απολύει κτλ., οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι, πώς το λένε, ψάχνω να βρω τη λέξη και δεν τη βρίσκω. Οι ίδιοι, πώς το λένε, γάμο το. Γυρίζουν προς εκείνο, θα να πεις. Εντάξει, θα το βρούμε στην πορεία. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω σχετικά με αυτό που λέγεται συνθήκη. Αυτό λογοκρίνονται αυτή τη δουλειά. Αυτό που θέλω να προσθέσω σε σχέση με αυτά που είπε ο Δημοσθένης πριν, είναι ότι είναι και ένα τεράστιο κομμάτι τα sites, όπως είπε, που δεν γνωρίζουμε ακόμη δημοσιογράφοι πώς πρέπει να δουλέψουμε και αν υπάρχουν κάποια όρια, κάποιοι κανόνες. Έχει δημιουργηθεί ένα σκηνικό εντελώς αυθαίρετα από ανθρώπους που είναι και εκτός του χώρου και δημιουργούν sites για την ενημέρωση, και από εκεί και ύστερα προκύπτουν όλες αυτές οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες είναι εντελώς στον αέρα. Και ένα κομμάτι του εργαζόμενου πάνω στο site που πρέπει να τονίσουμε είναι το ψυχολογικό, γιατί καλείται μέσα σε ελάχιστα λεπτά να ανεβάζει όσες περισσότερες ειδήσεις μπορεί. Δηλαδή, δεν πα στο 8ωρο που το περιβόητο αυτό που μας ζητήσαν να δουλέψουμε εμείς, δεν ήταν ένα 8ωρο που θα ανεβάζαμε τρεις ειδήσεις, θα κάναμε το ρεπορτάζ. Ή το δικό σας ρεπορτάζ. Ή το δικό μας ακριβώς ρεπορτάζ. Σε ακυρώνει σαν δημοσιογράφο, αν είσαι δημοσιογράφος. Ουσιαστικά ψάχνουν ένα χαμάλι που να γνωρίζει από όλη. Μπορεί να είναι και ένας τεχνικός που γνωρίζει πολύ καλά να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, να ανεβάσει ταχύτατα τις ειδήσεις. Αυτό σε πιέζει πάρα πολύ ψυχολογικά και στην ουσία δεν μπορείς να εκφραστείς. Δεν μπορείς να φανεί πουθενά η υπογραφή σου. Αν γίνει λάθος σε ένα site, η αναμετάδοση, η ταχύτατη μπορεί να γίνει και σε 50 και σε 100 με τη λάθος είδηση. Οπότε μιλάμε για μια απόλυτη αυθαιρεσία. Χωρίς κάποιο νομικό πρόσωπο, χωρίς κάποια όρια. Και επίσης οι ενώσεις, αυτές οι περιβόητες που έχουμε και εμείς, ενώσεις συνταχτών, ένωση περιοδικού τύπου, δεν βάζουν στα μητρώα τους, δεν συμπεριλαμβάνουν στα μητρώα τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στα sites. Οπότε μιλάμε για την απόλυτη αυθαιρεσία σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό που θέλαμε να πούμε μέσα από αυτήν την καταγγελία μας, και ο Δημοσθένης και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι, φαντάζομαι, όπως θα μιλήσει και ο συνάδελφος που είναι τώρα στη γραμμή και έχει δουλέψει αρκετούς μήνες στο Press Project, είναι ότι πρέπει όλα αυτά να αρχίσουν να κατατίθενται, να γίνουν γνωστά προς τον κόσμο, γιατί είναι αδιφάγο το κοινό, μπαίνει, θέλει όσο πιο γρήγορα να του περνά στις ειδήσεις του, όσο πιο γρήγορα να ενημερώνεται, να πληροφορείται, που τελικά μπορεί να παραπληροφορείται, πάνω στην πλάτη των ανθρώπων αυτών που χρειάζονται δουλειά, γιατί τα sites και το διαδίκτυο, να πούμε ότι έχει αναπτυχθεί έντονα εξαιτίας του κλεισίματος πολλών εφημερίδων, πολλών περιοδικών, είναι η νέα μορφή δημοσιογραφίας, δεν υπάρχουν πια όπως παλαιότερα που βγαίνουν εφημερίδες, υπήρχαν περιοδικά, υπήρχε το ραδιόφωνο, υπήρχε τηλεόραση, όλα αυτά τα μέσα πλέον δεν υπάρχουν, άρα καινούργια μορφή ενημέρωσης είναι το διαδίκτυο, το οποίο δεν έχει κανένα πλαίσιο ασφάλειας. Ναι, και να πούμε ότι ακριβώς αυτή η απουσία πλαισίου έχει να κάνει κατά βάση και με τη στάση που έχουν κρατήσει οι επίσημες συνδικαλιστικές ενώσεις του κλάδου, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους στο ίντερνετ ως μη δημοσιογράφους, ως κάτι άλλο, ως κάτι έξω από αυτό το χώρο, ας πούμε. Και θέλω να πω το εξής. Επειδή η όλη συζήτηση για τη δημοσιογραφία είναι μια συζήτηση ευρύτερη του κλάδου, το πώς παράγεται πληροφορία, το πώς διαχέεται στο μέσο πολίτη,
το πώς διασταυρώνονται οι πληροφορίες προκειμένου να είναι πραγματικό, πραγματική είδηση και όχι μια αναπαραγωγή μιας ιστορίας που έχει ακουστεί, ας πούμε, κτλ. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς να αλλάξουν ταυτόχρονα και οι συνθήκες εργασίας. Αυτά τα πράγματα πάνε μαζί, διότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που τα διαχωρίζει. Δεν μπορείς να αλλάξεις την ποιότητα της δουλειάς, δεν μπορείς να αλλάξεις μια δημοσιογραφία η οποία αυτή τη στιγμή είναι κακού επίπεδου και να την κάνεις ποιοτική για τον μέσο πολίτη, ας πούμε, που ενημερώνεται, χωρίς ταυτόχρονα να αλλάξεις τους όρους με τους οποίους δουλεύουν οι άνθρωποι εκεί μέσα σε αυτόν τον κλάδο. Διότι ένας εργαζόμενος, ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει για το παραμικρό υπό το φόβο μην απολυθεί, ένας εργαζόμενος χωρίς δικαιώματα, ένας εργαζόμενος ο οποίος γαλουχείται στον είναι φοβισμένος μέσα στον εργασιακό του χώρο, ποτέ δεν θα σηκώσει κεφάλι για να πει την αλήθεια. Φυσικά. Για να υποθεί η αλήθεια από τους δημοσιογράφους, πρέπει καταρχήν οι δημοσιογράφοι να έχουν τέτοια εργασιακά δικαιώματα, ώστε να μην φοβούνται να πούνε την αλήθεια. Όσο οι δημοσιογράφοι φοβούνται επειδή είναι αναλώσιμοι, επειδή δεν έχουν κανένα δικαίωμα, επειδή ανά πάσα στιγμή μπορεί οποιοδήποτε να τους απολύσει, να τους ζημιώσει μισθούς, να καταστρέψει ζωή τους, γιατί έτσι γιατί δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα, δεν υπάρχει κανένα κεκτημένο, τόσο θα γαλουχείται μια διαπλεκόμενη δημοσιογραφία, μια δημοσιογραφία των συμφερόντων και όχι μια δημοσιογραφία των πολιτών. Και θα επιβεβαιώνεται και το σύνθημα αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Στο σημείο αυτό να βάλουμε στη συζήτηση τον δημοσιογράφο Παύλο Κυρκασίδη, ο οποίος έχει τραβήξει κουπί σε μια άλλη γαλέρα και αυτή αυτοχαρακτηριζόμενη ως αριστερή, στο The Press Project. Καλησπέρα Παύλο, μας ακούς? Καλησπέρα σας, καλησπέρα Μαρία, Ανδρέα και φυσικά στους ακροατές της ΕΡΤ Open. Να σου ευχηθούμε πρώτα απ' όλα καλή αρχή στην... Προβληματίζομαι. Ακούς και προβληματίζεσαι. Να σου ευχηθούμε πριν απ' όλα καλή αρχή στην ΕΡΤ Open για την εκπομπή που ξεκίνησες Σάββατο, ναι. Να είναι Μάστορα, που, ναι. Που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 11. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Εκείνο που θέλω να πω πρωτίστως είναι ότι και ίσως ακούγεται κάπως πομπόδικο, αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Μιλώντας για κακή δημοσιογραφία, για κακή ενημέρωση, για άθλια ενημέρωση για την ακρίβεια, μιλάμε στην ουσία για κακή δημοκρατία. Διότι δεν μπορείς να έχεις οποιαδήποτε ποιότητα δημοκρατίας με χειραγωγημένες μάζες. Δηλαδή με λαό παραπληροφορημένο που έχει μετασχηματιστεί σε μία άβουλη μάζα, πρόθυμη να υπακούσει στα κελεύσματα της κάθε ομάδας συμφερόντων. Και άλλωστε αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε στην Ελλάδα τουλάχιστον τα τελευταία 27-28 χρόνια από την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης, η οποία αρχικά εμφανίστηκε ως ευλογία στον αντίποδα μιας κρατικής, βαθιά κρατικής δημόσιας τηλεόρασης, αλλά από ευλογία κατέληξε να είναι ευλογιά τελικά μέσα από τις διαδικασίες που όλοι γνωρίζουμε. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο θέμα, αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτό, για το θέμα του The Press Project. Θα θέλαμε να τοποθετηθείς επιγραμματικά για την δική σου δημόσια τοποθέτηση. Ναι. Η δική σου ήταν πολύ πιο μακρόσυρτη, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το The Press Project. Ειδικά, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο, εκεί που είπες ότι σε συνέλευση, ο υπεύθυνος, ας το πούμε, έτσι, μιας εταιρείας που ουσιαστικά δεν υφίσταται, ναι. Πρότεινε εφθαρσώς, δηλαδή, να αποφασίσετε ότι είχε κάποιο είδους δωρεά από κάποιον υπουργό και αν έπρεπε, ναι, να δεχτεί όχι τα χρήματα. Ήταν, να το πω ακριβώς όπως το βίωσα, το στυλ ήταν ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια αυτή από το συγκεκριμένο άνθρωπο, εδώ είμαστε, άμα θέλετε οποιαδήποτε βοήθεια, δηλαδή καμιά 43.000, κάπου εκεί, αυτό. Και φυσικά έπεσε ως κεραυνό σε νεθρία, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι τέτοια πράγματα θα μπορούσαν να έρχονται και σε ανοιχτά meeting εργαζομένων. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα αντίστοιχη εμπειρία, να πω την αλήθεια. Είχες άλλες εμπειρίες όμως που τις περιγράφεις με γλαφυρό τρόπο. Πες μας επιγραμματικά τη δική σου εμπειρία στη γαλέρα, ας το πούμε έτσι, του The Press Project που βίωσες. Το The Press Project είναι μια ιδιότυπη περίπτωση υπό την έννοια ότι οι εργασιακές συνθήκες αυτές καθ' αυτές οι εργασιακές, χωρίς να εισάγουμε την παράμετρο την οικονομική, μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν κακές αυτές καθ' αυτές. Εντάξει, ήταν ένα περιβάλλον το γνωστό με τους διαλυμένους υπολογιστές και όλα αυτά, αλλά ήταν εξάωρο,
δεν υπήρχε το αφόρητο πρες των συνεχών αναρτήσεων, επειδή θέλω να είμαι ακριβής. Όμως ήταν η γαλέρα ως προς τι. Και αυτό εδώ θα πω ότι είναι πολύ χειρότερο. Ως προς το ότι δεν μπορούσες καταρχάς, και εκεί βέβαια, να ξεφύγεις από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όχι τόσο έκφρασης όσο θεματολογίας και ιερών αγελάδων που με τον ένα ή άλλο τρόπο δεν έπρεπε να αγγίξεις ή εν πάση περιπτώσει τις άγγιζες, αλλά με ένα τρόπο πολύ ευγενικό, ας πούμε. Θα μου πεις, μα και τι μας λες τώρα, εδώ γίνονται άλλα και άλλα σε άλλα site. Ναι, ok, μόνο που υποτίθεται πως το The Press Project, όπως και άλλα εντός εισαγωγικών αριστερά site, υποτίθεται ότι πας εκεί να δουλέψεις, όχι απλά για να πάρεις ένα μεροκάματο, αλλά γιατί πιστεύεις ότι, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ούτε ζούγκλα, ούτε μακελιό, ούτε κράς, ούτε τα διάφορα αυτά τα site, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πιστεύεις ότι είναι ένα πολιτικό site όπου μπορείς να πεις μια πολιτική άποψη ή να εκφραστείς κάπως πιο ανοιχτά. Καθοδόν όμως διαπιστώνεις ότι τα πράγματα δεν είναι διόλου έτσι. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθείς και δεν μιλάμε για δημοσιογραφικούς όρους, αλλά μιλάμε για όρους άλλους, οι οποίοι βέβαια, τους οποίους βέβαια τους αντιλαμβάνεσαι σιγά σιγά, δεν μπορείς να τους αντιληφθείς από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα ωστόσο, όταν ο Μηντιάρχης λέει ότι εγώ θέλω το site μου να είναι μια καθημερινή της αριστεράς. Με ακούτε? Σε ακούμε. Ναι. Μια καθημερινή της αριστεράς, βέβαια διευκρίνησε, για να είμαι ακριβής, όχι αυτής της καθημερινής, της σημερινής. Τότε που η καθημερινή ήταν η καλή καθημερινή. Βέβαια εγώ είμαι 53 ετών, δεν θυμάμαι ποτέ μια καθημερινή καλή, για να μπορεί ένας ιδιωσιογραφικός χώρος της αριστεράς να τη λυμπιστεί και να πει ότι θέλω κάτι τέτοιο. Εγώ τον κατανοώ τον όρο, είναι κάτι σαν την αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα η καθημερινή είναι ένας πολύ χρήσιμος όρος για να την περιγράψεις. Το σημαντικό είναι, και φαίνεται σε πολλές πτυχές της δημόσιας επιστολής σου, το τι συνέβη ακριβώς με τις αργοπορίες των πληρωμών που ουσιαστικά δεν είχατε ένα στάνταρ μισθό. Όχι. Όποτε και αν. Όποτε και αν, και μετά από διαρκείς πιέσεις, έπρεπε να, τολμώ να το πω, σχεδόν να ξεφτυλιστείς, να του πεις ότι αδερφέ, δεν έχω να φάω, δεν θα με πετάξουν έξω από το σπίτι, δεν έχω να πληρώσω το νίκη μου. Δηλαδή έπρεπε να του πεις πράγματα τα οποία βίωνες, τα οποία δεν ξέρω αν είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος κάθε φορά να εκθέτει τα προσωπικά του στον εργοδότη για να πάρει ένα μέρος του μισθού του. Δηλαδή για να μην τρελαθούμε. Έχουμε χάσει πλέον κάθε μέτρο εδώ πέρα. Να προσθέσω, Παύλο, να γίνεις επέτης για τα αυτονόητα. Να γίνεις επέτης της δουλειάς σου και ποιας δουλειάς. Μιας δουλειάς η οποία, τα είχαμε πει Μαρία και προχθές, συνεχώς βρίσκεσαι πάνω σε ένα ξηράφι. Εντάξει. Συνεχώς βρίσκεσαι πάνω σε ένα ξηράφι. Πώς να νιώσεις, πες μου τώρα ας πούμε, πώς να νιώσεις όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει ότι ξέρεις τι, το τάδε κυβερνητικό στέλεχος, που όλοι ξέρουμε ποιο είναι, έτσι, δεν το κατονομάζουμε. Βέβαια, κρατάω και μια επιφύλαξη, επειδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μιλάω για τον εφήμερο, έχει μια κάπως ιδιόρυθμη ιδιοσυστασία και αρέσκεται να λέει πάρα πολλά πράγματα, κρατάω και μια επιφύλαξη να ήταν όλα της φαντασίας του. Κρατάω και αυτή την επιφύλαξη. Όλα παίζουν. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ωστόσο, όταν έρχεται ο εργοδότης, το αφεντικό, ο μηντιάρχης και πετάει μια τέτοια κουβέντα σε ένα meeting, σίγουρα καταλαβαίνεις ότι σε κάθε περίπτωση οι σχέσεις του χώρου αυτού του επαγγελματικού που βρίσκεσαι με τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι παραπάνω από καλές. Στην επιστολή σου αναφέρεις ότι για την κατάσταση φταίτε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Πρωτίστως φταίμε εμείς. Ναι, οι οποίοι με φόβο μην χάσετε το ψωμάκι σας, όπως ακριβώς γράφεις. Πρωτίστως φταίμε εμείς. Αρκείστε. Εγώ το έχω πει και θα το ξαναλέω. Φταίμε πάντα εμείς που δεν φταίμε. Διότι εμείς δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι οι περισσότεροι, να το πω, δεν ξέρουν να γράψουν ούτε το όνομά τους.
Παύλο, πιστεύεις και με αυτό. Εμείς δίνουμε, συγγνώμη Αντρέ, με συγχωρείς να ολοκληρώσω, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, εμείς τους έχουμε κάνει να υπάρχουν, εμείς τους επιτρέπουμε να υπάρχουν με τη φοβική μας στάση, μη τυχόν και δεν βρούμε δουλειά. Μορτί μας λες, μη τυχόν και δεν βρούμε δουλειά για 300 ευρώ. Μη σώσουμε και βρούμε. Ήταν σταματήσει να λέγαμε και προχθές με τη Μαρία. Τη γαλέρα, γι' αυτό. Αυτό δεν είναι δουλειά, είναι. Όχι, δεν είναι δουλειά. Είναι αναξιοπρεπές και φυσικά δεν παρέχει την παραμικρή εγγύηση για οποιαδήποτε σοβαρή ενημέρωση του κόσμου. Παύλο, πρέπει να θίξουμε και ότι αν μείνουμε στα σπίτια μας και δεν δουλεύουμε θα έχουμε κατάθλιψη. Οπότε καλύτερα μας δίνουν. Ναι, βέβαια. Μας δίνουν και αυτή την ευκαιρία. Μια χαρά κάθομαι και σπιτάκι μου. Καμία κατάθλιψη προσωπικά δεν έχω. Καμία κατάθλιψη. Κατάθλιψη έχω μόνο όταν βρίσκομαι και ο κάθε δημοσιογράφος σε ένα εργασιακό χώρο και τρέμει. Τρέμει, οι συνάδελφοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι λέω αυτή τη στιγμή, αν θα πρέπει να γράψουν μία λέξη ή όχι. Παύλο, Αντρέα, Μαρία και Δημοσθένη, παίρνω και εγώ λίγο το μικρόφωνο και λίγο το συντονιστή. Εκτός από τις δύο αυτές υποθέσεις του ντοκουμέντο και του Press Project, ο Δημοσθένης που έχει έρθει εδώ έχει να μας πει και κάποιες δικές του εμπειρίες, πέραν από τα συγκεκριμένα έντυπα, γιατί έχει δουλέψει και κάποια sites που επιβεβαιώνουν όλα αυτά που συζητάμε, Δημοσθένη. Πριν περάσουμε λίγο στο Δημοσθένη, να καληνυχτήσουμε τον Παύλο, να τον ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή του με μια πολύ σύντομη ερώτηση. Πιστεύεις ότι οι δύο πρώτες δημόσιες δηλώσεις, αλλά και αυτές που πρόκειται να μας πει ο Δημοσθένης, πιστεύεις ότι θα παρακινήσουν και άλλους να πράξουν ανάλογα? Δεν γνωρίζω, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, ούτε και να είμαι υπερφύελος. Εύχομαι να παρακινήσουν για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι πλέον έχουμε φτάσει όλοι μας σε ένα σημείο που δεν έχουμε να χάσουμε απολύτως τίποτα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν έχουμε να χάσουμε απολύτως τίποτα. Μας φέρανε σε ένα σημείο που πλέον ακόμα και αν είσαι ο πλέον φοβικός δημοσιογράφος, έχεις φτάσει σε σημείο να μην κινδυνεύεις, να μην διακυβεύεται κανένα ψωμάκι σου, να το πούμε έτσι. Διότι δεν υπάρχει ούτε αυτό. Ας κάτσουν λοιπόν αυτοί οι μηντιάρχες, αυτοί οι οποίοι είναι ούτε προβατάρχες δεν έπρεπε να είναι, όχι μηντιάρχες, ούτε προβατάρχες, δεν ξέρουν να αρθρώσουν μία λεξούλα σωστή και να βάλουν δύο προτάσεις τη μία πίσω από την άλλη. Ας κάτσουν λοιπόν να τα γράψουν μόνοι τους. Και τις ειδήσεις και να βγάλουν μόνοι τους τα site, ας πάρουν και παιδάκια που κάνουν την πρακτική τους, ας πάρουν και 15χρονα, ας πάρουν ό,τι θέλουν. Εμάς μόνο να μην ανακατεύουν σε αυτό την άθλια διαδικασία και ας κόψουν κυριολεκτικά το λαιμό τους. Και τότε θα δούμε ποιος έχει πραγματικά ανάγκη ποιον. Ωραία, Παύλο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και στους Παύλο και στους ακροατές. Να είσαι καλά. Γεια σας. Λοιπόν, Δημοσθένη. Ναι, εντάξει. Σε διακόψαμε πριν. Ναι, εντάξει. Εντάξει, εγώ έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια δουλεύω στο site. Δουλεύω εδώ και 12 χρόνια περίπου. Το είπα και πριν, οι εργασιακές συνθήκες οι οποίες μας προτάθηκαν στο ντοκουμέντο είναι ο κανόνας μέσα σε αυτό το χώρο. Απλά θα ήθελα να κάνω και μια μικρή επισήμανση με δεδομένο πως, ας πούμε, τόσο ένα δικό μου στάτος, το οποίο δεν ήταν υπομορφή καταγγελίας, όπως της Μαρίας, ήταν πιο πολύ ένα πολιτικό σχόλιο για το Βαξεβάνι. Όσο και τη Μαρία, όσο και το στάτους Μαρίας, την καταγγελία της, την οικειοποιήθηκαν διάφοροι πολιτικοί χώροι. Αυτό που είπαμε και εμείς, ναι, πριν, διάφορα φιλελεύθερα site. Ναι, η ομάδα αλήθεια συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, που είναι μια ομάδα προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, πήρε τα δύο κειμενά μας και τα ανάρτησε με τίτλο Αριστερός Βαξεβάνης που δίνει 330 ευρώ στους εργαζόμενους κτλ. Είναι προφανές, ας πούμε, πως εκμεταλλεύτηκε αυτή η συγκεκριμένη πολιτική ομάδα μια ιστορία εργαζομένων προκειμένου να δημιουργήσει πολιτική προπαγάνδα εναντίον ενός πολιτικού της αντιπάλου. Εγώ το είπα αυτό, βγήκα και έγραψα μια μεγάλη δήλωση στο Facebook προκειμένου να κάνω ξεκάθαρο πως δεν θέλω να με οικειοποιείται κανένα της ίδιας πολιτικός χώρος και μέσα σε αυτό το κείμενο ανέφερα και ένα παράδειγμα για έναν άλλο εργασιακό χώρο, όχι αριστερό, δεξιό, το ελεύθερο τύπο συγκεκριμένα, ο ελεύθερος τύπος Ledger, την προηγούμενη δουλειά στην οποία βρισκόμουν. Εκεί οι όροι εργασίας ήταν οι εξής, ας πούμε. Ήταν 48 ώρες την εβδομάδα δουλειάς. Τα λεφτά ήταν 250 ευρώ με 400, μισθολόγιο βέβαια. Παρ' όλα αυτά και αυτοί που παίρνανε 400 ευρώ, τα καθαρά λεφτά τους ήταν 250. Τα υπόλοιπα 150 έπρεπε να προσκομίζουν αποδείξεις κίνησης, δηλαδή βενζίνες, ιστορίες, για να συμπληρώνονται ένα 150, ας πούμε. Και ταυτόχρονα οι συμβάσεις που υπογράφαμε
ανέφεραν πολύ λιγότερα λεφτά, ακόμα και από αυτά που πληρωνόμασταν καθαρά. Άρα ο Βαξεβάνης κουβαρντάς. Κουβαρντάς. Και θέλω να πω και, sorry, ένα τελευταίο και κλείνω, δεν ξαναμιλάω, το βουλώνω, ας πούμε. Επειδή υπόθηκε πριν, ρώτησε συγκεκριμένα τον συνάδελφο τον Παύλο, αν όλη αυτή η ιστορία και όλος αυτός ο διάλογος, ο άτυπος που έχει ξεκινήσει, μπορεί να οδηγήσει κάπου. Πρέπει να προσδιορίσουμε το πού είναι αυτό το κάπου. Για να ξέρουμε, ας πούμε, για να το οδηγήσουμε προς εκεί, πρέπει να έχουμε προσδιορίσει πού ακριβώς θέλουμε να πάμε. Καταρχήν, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται δημιουργεί ένα θόρυβο, ανοίγει μια συζήτηση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο κλάδος βρίσκεται σε αναβρασμό. Όλη η πιάτσα, να το πούμε εκλαϊκευμένα, συζητάει τις ιστορίες για το Βαξεβάνη και το Press Project. Το ζήτημα είναι όλο αυτό το πράγμα να κεφαλαιοποιηθεί σε μια δομή, σε μια δομή διεκδίκησης. Αν όλο αυτό δεν οργανωθεί και δεν γίνει όργανο του κλάδου που θα συγκρουστεί απευθείας με τα αφεντικά, όλα τα υπόλοιπα είναι απλά δηλώσεις ηθικής, ας πούμε, υφής και τίποτα παραπάνω. Η δικιά μου λογική προσωπική είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι όριμες συνθήκες για να ανοίξει η συζήτηση μέσα στον κλάδο για τη δημιουργία ενός ενιαίου συνδικάτου, το οποίο δεν θα διαχωρίζει τους εργαζόμενους κατά επάγγελμα, όπως κάνουν αυτή τη στιγμή οι συνδικαλιστικές δομές του κλάδου, γιατί σε άλλο σωμάτιο βρίσκονται οι δημοσιογράφοι, σε άλλο βρίσκονται οι τεχνικοί, σε άλλο οι φωτογράφοι. Έχουμε τα ίδια αφεντικά, παρόλα αυτά βρισκόμαστε σε διαφορετικά σωματεία. Και μέσα σε αυτά τα σωματεία υπάρχουν τα αφεντικά μας. Η ΕΣΥΑ, για παράδειγμα, που δεν μας αναγνωρίζει. Μια χαρά. Που δεν μας αναγνωρίζει, είναι ένα ζήτημα. Αν αύριο εμένα, ας πούμε, με αναγνώριζε η ΕΣΥΑ και έλεγε ότι εντάξει, εσύ που είσαι στο ίντερνετ, είσαι και εσύ δημοσιογράφος και μπορείς να έρθεις στην ΕΣΥΑ, εγώ θα το σκεφτόμουν. Γιατί όταν θα πήγαινα σε ένα συνυπάρχο, ας πούμε, με το μελλοντικό μου αφεντικό, με το παρελθοντικό μου αφεντικό, με τα αφεντικά γενικά που καθορίζουν τους όρους εργασίας. Σήμερα, κατά την άποψή μου, και κλείνω με αυτό, όλο αυτό το πράγμα που έχει ξεκινήσει τόσο με το Press Project, όσο με τη ιστορία του ντοκουμέντου, όσο με άλλες καταγγελίες που προκύπτουν από εδώ και από εκεί, πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί σε μια συνδικαλιστική δομή του κλάδου που θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τα αφεντικά μέσα από συγκρούσεις και θα διαπραγματευτεί τους όρους εργασίας, γιατί αυτή τη στιγμή τους όρους τους βάζουν αυτοί και τους βάζουμε εμείς. Πρέπει να τους βάζουμε εμείς. Και το γεγονός ότι στο ντοκουμέντο δύο άνθρωποι από το πουθενά με κάτι στάτους στο Facebook δημιούργησαν μια τέτοια ιστορία, ας πούμε, είναι τροφή για σκέψη για το τι μπορεί να κάνει η συλλογική δύναμη των εργαζομένων αν είναι οργανωμένη. Και όχι αυθόρμητο όπως είναι στη δικιά μας περίπτωση. Ωραία, να μισό λεπτό να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Όσο για τους αρχισυντάκτες των site που κάνουν πλάτες στα αφεντικά τους, έρχεται η στιγμή που θα έχουν τέτοια ποσά με 300 ευρώ και θα έχει πολύ γέλιο. Μας γράφει ο ακροατής με τηλέφωνο 091 που τελειώνει. Χαιρετώ την Ερτόπεν, η απέναντι τη ΣΕΡΤ δεν βλέπετε τι δείχνουν. Δεν ακούγεται, είναι σκέτο εμετό. Χαιρετώ την Ερτόπεν, αυτοί που κάνουν πως κυβερνούν είναι εγκληματίες, μην ξεχνά τις Κουριές, Θανάσης Σέρες και η Μαρία από το Ελληνικό μας έρχεται τις καλησπέρες της. Λοιπόν, Μαρία και Δημοσθένη, τελευταία ερώτηση. Μαρία, για σένα μάλλον είναι ερώτηση. Υπάρχουν καλοθελητές που δηλώνουν ότι με την κίνησή σου ουσιαστικά έθαψες το επαγγελματικό σου μέλλον. Τι θα τους απαντούσες? Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Εγώ είπα την αλήθεια μου, το λέω και το ξαναλέω, δεν έχω μετανιώσει ούτε στιγμή. Αν για κάποιους είναι, μπαίνει, κατανομάζεται μάλλον ως κολόπεδο αυτός που λέει την αλήθεια, καλύτερα να είμαι κολόπεδο παρά να κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μου, και αν τελικά είναι το κύκνιο άσμα της δημοσιογραφικής μου διαδρομής αυτή η κατάθεση, η καταγγελία μέσα από την προσωπική μου σελίδα, ας ολοκληρώσω τον κύκλο ως δημοσιογράφος με αυτόν τον τρόπο, μακάρι να μπουν νέοι άνθρωποι με νέα δικαιώματα, πιο ασφαλείς, και καλή τους τύχη λοιπόν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι το δίκαιο το έχουν εξεγερμένοι και όχι ρουφιάνοι και προσκυνημένοι. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και μαζί να αφήσουμε πίσω μας το 2016. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου του 2017, την ίδια πάντα ώρα. Μην περιμένετε κανενός είδους ευχής, ούτε για χρόνια πολλά,
ούτε για υγεία, ούτε για ευτυχία. Μονάχα για χρόνια επαναστατικά και εξεγερμένα. Δεν θα ζήσουμε σαν σκλάβοι, ή θα ζήσουμε ελεύθεροι, ή ας μην ζήσουμε καθόλου. Με William Blake θα κλείσω εγώ. Για να γεννηθεί ένα αγριολούλουδο χρειάζεται το κετός αιώνων. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ούτε βήμα πίσω. Να τους ρωτήσω, δεν μπορώ ούτε να πάω, ούτε να πάρω αέρα. Πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω, δεν μπορώ ούτε να πάω, ούτε να πάρω αέρα.